Ο αέκος φρονιάζει τα ετόπουλα. Στη Θεσσαλονίκη στον πύργο εκεί ψηλά. Ο αέκος φρονιάζει του πάω τα παιδιά. Δικέφαλε, δικέφαλαρετε, μαυραετε. Μάνοντας 311 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 27 γκολ. Τον πιο περνάτο και ακρότημα, τον Γιάννη Νομανάκη. Από το 85 δεν ξαναήρθα στο γήπεδο. Ναι, ούτε ξαναπήγα στο γήπεδο. Από τότε που έφυγα, σταμάτησε κάθε επαφή με το γήπεδο. Ποιες ήταν οι πρώτες σκέψεις που να πάτε στο αστυνομικό? Κοίταξε, εδώ δημιουργήθηκα, εδώ είναι ο κόσμος που με αγάπησε. Έτσι. Εδώ μου δώσανε μια τεράστια αγάπη και οπωσδήποτε κάποια στιγμή θα έπαιρνα στο γήπεδο και όπως τώρα με καλέσατε ήρθα για να τη βράβευση που κάνετε για μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι στην ομάδα μου ακόμα τα καλύτερα. Κοίταξε, αυτά είναι δύσκολα, αυτά είναι άλλα πράγματα, άλλες ομάδες, άλλα χρόνια. Έτσι. Αυτό που έχω να πω είναι ότι τότε υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές, Έλληνες ποδοσφαιριστές, που δεν ξέρω αν κάποια ομάδα τους είχε, όπως το πάω, θα μπορούσε να τους κρατήσει σήμερα οικονομικά. Ήταν πάρα πολύ μεγάλοι παίκτες, πάρα πολύ μεγάλοι άνθρωποι και οπωσδήποτε ήταν, αλλά είναι άλλα χρόνια. Αλλά το ποδοσφαιρό έχει αλλάξει. Τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ο κόσμος για μένα είναι ο ίδιος, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ο κόσμος είναι ο κόσμος, πάντα αγαπώ στην ομάδα και μόνο που ήμουν στο γήπεδο και άκουσα τον κόσμο, λίγο να με πάρουν τα ζουμιά, παραλίγο να με πάρουν τα ζουμιά. Είναι ο κόσμος του ΠΑΟΚ, είναι ανεπαναλήπτες. Εύχομαι στον ΠΑΟΚ να κάνει μια ομάδα με ντόπιους παίχτες, όπως έχει πει και ο πρόεδρος και ο Σαββίδης. Το εύχομαι στα την καρδιά μου να κάνει με μεγάλους παίχτες, καλούς παίχτες. Για να φέρουν και τον κόσμο στο γήπεδο.